Και πάμε να ετοιμάσουμε την επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Πραγματικά νομίζω ότι με το που δείτε τι θα φτιάξουμε, θα μπείτε όλοι μέσα στην κουζίνα, γιατί θα φτιάξουμε μια μοναδική, πεντανόστιμη, πάρα πολύ καλοκαιρινή συνταγή που λέγεται κοτόπουλο ταντούρι. Αλλά όχι στην κατσαρόλα, πιο ελληνικά. Θα φτιάξουμε ένα κοντοσούβλι, ουσιαστικά ταντούρι κοτόπουλο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κοτόπουλο ταντούρι στη σούβλα θα χρειαστούμε 1,5 κιλό φιλέτο μπούτι κοτόπουλου και μία γλυκοπατάτα. Για τη μαρινάδα, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 18 γραμμάρια αλάτι, πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο σε σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά σε σκόνη, 2 πιπεριές τσίλι, 2 σκελίδες σκόρδο, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, 10 γραμμάρια τζίντζερ, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι κόλιανδρο και 150 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Για τη σάλσα θα χρειαστούμε μία ντομάτα, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι κόλιανδρο, 2 φρέσκα κρεμμύδια, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι στραγγιστό και ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Λοιπόν, έχουμε το κοτοπουλάκι μας εδώ και έχουμε σχεδόν όλα μας τα υλικά πλην του γιαουρτιού που θα το φέρουμε από το ψυγείο. Και πραγματικά είναι ό,τι πιο εύκολο μπορείτε να ετοιμάσετε στο σπίτι σας. Να πάω να φέρω και το γιαούρτι μου για να ξεκινήσω κατευθείαν. Σε 2 λεπτά όλα θα είναι έτοιμα. Τέλεια. Λοιπόν, στραγγιστό γιαούρτι 100% και πάμε να ετοιμάσουμε τη μαρινάδα για το κοτόπουλο. Τι πρέπει πρώτα απ' όλα στο κοτόπουλο να βάλουμε? Όχι πολύ όμως, μία κουταλιά της σούπας ίσα να μπορέσουν τα μυρωδικά να πάνε καλύτερα μέσα στο κρέας μας. Οπότε, λίγο λαδάκι και εδώ πέρα που πρέπει να δώσουμε σημασία είναι στο αλάτι και το πιπέρι. Έχουμε αρκετή ποσότητα κρέατος, περίπου 1,5 κιλό είναι το μπούτι κοτόπουλο που έχουμε και χρειαζόμαστε περίπου 18 γραμμάρια αλάτι. Δηλαδή χρειαζόμαστε πολύ αλάτι. Είναι μία κουταλιά της σούπας κοφτή αλάτι. Χρειαζόμαστε αλατάκι γιατί αλλιώς δεν θα γεύσει το κοτόπουλο. Οπότε θα ρίξω το αλάτι μου. Μην νομίζετε ότι ρίχνω πολύ, δεν είναι πολύ. Το χρειάζεται το αλάτι συνταγή γιατί θα πέσει μετά και το γιαούρτι, θα πέσουν και όλα αυτά τα υλικά που ουσιαστικά θα απαλύνουν ακόμα πιο πολύ τη γεύση του αλατιού. Οπότε θέλουμε να ρίξουμε αλατάκι. Νομίζω ότι εδώ είμαι περίπου στη μία κουταλιά κοφτή της σούπας. Λίγο πιπέρι. Τέλεια. Κίμινο. Και κουρκουμά. Σε περίπτωση που δεν έχετε κουρκουμά και έχετε κάρι σε σκόνη, μπορείτε να βάλετε κάρι ακόμα καλύτερα. Και ανακατεύουμε πρώτα απ' όλα τα μυρωδικά μαζί με το αλάτι και το ελαιόλαδο και το κοτόπουλο. Τώρα με αυτόν τον τρόπο το αλάτι θα πάει μέσα στο κοτόπουλο και δεν θα φύγει. Γιατί τι γίνεται, συνέχεια θα ρίξουμε το γιαούρτι μέσα και άμα ανακατέψουμε όλα τα υλικά μαζί με το αλάτι, καθώς θα ψήνει το ταντούρι, επειδή θα φεύγει λίγο από το γιαούρτι νερό, θα φεύγει και το αλάτι και ουσιαστικά θα βγει ανάλογα το φαγητό μας. Οπότε ανακατεύουμε εδώ. Τέλεια. Μην ανησυχείτε, ο κουρκουμάς θα δουλέψει με το που ρίξουμε το γιαούρτι στο χρώμα. Θα κυτρινίσει λίγο το μείγμα μας, όχι πολύ λίγο. Οπότε σε αυτό το σημείο θα αλλάξω γάντια. Εκεί πρέπει να ψιλοκόψω όλα τα υπόλοιπα υλικά. Έχω 2 πιπεριές τσίλι που θα μας κάνουν αρκετά καυτερό το φαγητό μας. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να είναι τόσο καυτερό, περιοριζόμαστε σε μία. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε πιπεριές τσίλι και θέλετε να κάνετε οπωσδήποτε τη συνταγή, τι μπορούμε να βάλουμε αντί για το τσίλι, φίλε μου Διονύση? Μπουκοβό. Ωραίος. Νομίζω ότι ήταν αρκετά μεγάλες οι πιπεριές. Θα γίνει μακιγιό, οπότε θα σταματήσω εδώ. Είναι μεγάλες οι πιπεριές. Μην γίνει και το φαγητό μας πάρα πολύ καυτερό. Θα γίνει spicy. Γενικά το ταντούρι έχει τη φιλοσοφία ότι κάνουμε ένα spicy φαγητό. Και το τσίλι πάει και αυτό μέσα. Αλλά θα ήθελα να μείνουν και λίγες ροδέλες έτσι για να φαίνεται ωραία. 5-6 ροδελίτσες. Εδώ, να πάνε μέσα, οπότε τελικά το κόψα όλο. Μια χαρά. Λοιπόν, και έχουμε σκόρδο και τζίντζερ. Έχουμε 2 εναλλακτικές. Η μία να το τρίψουμε στο τρίφτη ή άλλη να το ψιλοκόψουμε. Τι θέλετε? Να το τρίψουμε. Ωραία. Λοιπόν, σε περίπτωση που τρίψετε σκόρδο στο τρίφτη, πρέπει να φορέσετε γάντια. Γιατί θα μυρίζουν τα χέρια σας για 2 μέρες. Σας το λέω, επίρας, μάγειρας είμαι. Οπότε, εντάξει, μην πείτε και φλόρο. Απλά καταλαβαίνετε, καλοκαίρι να πάμε στην παραλία. Μην μυρίζει σκόρδο καθώς προχωράς τον κόσμο. Λοιπόν, τρίβουμε το σκόρδο μας εδώ, 2 σκελίδες. Μην τις φοβάστε. Έχουμε το γιαούρτι μέσα και έχουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Οπότε στο τέλος δεν θα έχει γεύσει σκόρδο το φαγητό μας. Και μια που έχω εδώ πέρα τα γάντια μου και τον τρίφτη μου,
Γιατί να μην βγάλω και λίγο ξύσμα λεμονιού. Σωστά. Σ' αρέσει. Αλλά μετά το ξύσμα θα βάλουμε και το χυμό. Νομίζετε. Σκόρδο. Λεμόνι. Λίγο τζίντζερ. Εδώ. Σας αρέσει το τζίντζερ. Θέλετε πολύ λίγο. Τόσο όσο. Το τζίντζερ είναι χαρακτηριστικό στη συγκεκριμένη συνταγή. Οπότε πρέπει να βάλουμε αρκετούτσικο φίλε πάνω. Τρίβουμε και το τζίντζερ μας εδώ. Παναγία μου, μυρίζει καταπληκτικά. Και έχω λίγο κόριανδρο. Τώρα, άμα δεν έχετε κόριανδρο και έχετε μαϊντανό, βάλτε μαϊντανό. Αλλά ο κόριανδρος μας αρέσει γιατί μας δίνει ένα υπέροχο άρωμα, μια υπέροχη γεύση. Σε κάποιους δεν αρέσει καθόλου, εγώ το λατρεύω. Και επειδή θα ψηθεί αρκετά στο φούρνο, βάζω και τα κοτσανάκια μέσα που είναι τρυφερά και ωραία. Ρίχνω κόριανδρο. Τι άλλο πρέπει να ρίξω μέσα που είπα πριν? Χυμό από λεμόνι. Εδώ. Μην το παρακάνετε. Είναι όξινο και το γιαούρτι. Θέλουμε να ξυνίζει λίγο το φαγητό μας, αλλά άμα είναι αρκετά ζουμερό το λεμόνι σας, μην το παρακάνετε. Λοιπόν, βάζουμε και το λεμόνι μέσα και βάζουμε και το γιαούρτι. Πώς σας φάνηκε σαν διαδικασία ως τώρα? Πανεύκολο. Σχεδόν όλα τα υλικά πλην του κόριανδρου, και αν υποθέσουμε ότι όλοι στο σπίτι έχετε μπούκο βαντίγια τσίλι, τα έχετε για να φτιάξετε τη συνταγή. Οπότε θεωρώ δεδομένο ότι θα το κάνετε. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε πολύ καλά όλα τα υλικά. Και το γιαούρτι, να ξέρετε ότι λειτουργεί καταλυτικά πάνω στο κοτόπουλο. Στο εξωτερικό συνηθίζουν να βάζουν sour cream για να μαρινάνε το κοτόπουλο. Εξού και τα fried chicken και όλα τα υπόλοιπα γίνονται με ξινόγαλο. Εμείς στην Ελλάδα προτιμούμε να βάλουμε γιαούρτι. Και το γιαούρτι έχει μέσα καζεΐνη, έχει όλα αυτά τα συστατικά που μπορούν να μαλακώσουν το κοτόπουλο και να το κάνουν sexy. Οπότε ανακατεύουμε εδώ πέρα το γιαουρτάκι. Και το γιαουρτάκι ουσιαστικά είναι αυτό που θα κάνει μαλακό το κοτόπουλο και θα λιώνει πραγματικά στο στόμα όταν ψηθεί μέσα στο φούρνο. Τώρα, κλείνουμε με βράνι εδώ. Και εδώ, φίλε Διονύση, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αφήσουμε λίγο χρόνο το γιαούρτι να λειτουργήσει πάνω στο κοτόπουλο. Πόση ώρα δηλαδή? 4 με 5 ώρες. Και παραπάνω, μέχρι 12 να τα αφήσεις, ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, μπορείς να το κάνεις το βράδυ και να το ψήσεις την επόμενη μέρα το πρωί. 4 με 12 ώρες. Άμα δεν κρατιέστε, μπορείτε να ξεκινήσετε κατευθείαν τη διαδικασία. Πάλι θα βγει ωραίο το κοτόπουλο. Απλά δεν θα βγει τόσο μαλακό. Νόστιμο θα βγει. Εμείς, βέβαια, έχουμε προνοήσει και έχουμε ήδη τρυφερό κοτοπουλάκι μέσα στο ψυγείο. Οπότε πάω να το φέρω. Οπότε, αυτό θα το μαγειρέψουμε σε πόση ώρα? Σε 6 με 12 ώρες. Οπότε θα έχουμε κοτόπουλο και για το επόμενο γύρισμα. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα γαντάκια πάλι. Και ακόμα αυτή τη συνταγή θα ξοδέψετε πολλά γάντια. Αλλά δεν σας πειράζει, γιατί γάντια και τις σούβλες που θα χρειαστούμε στη συνέχεια, που θα τις βρούμε. Το ρισότ μας. Έγινε και δικό σου? Μας. Έγινε ομαδική η επιχείρηση. Αυτός είσαι. Το e-shop μας λοιπόν, γιατί το e-shop το δικό μου είναι και δικό σας. Ουσιαστικά το e-shop το έχουμε δημιουργήσει για αυτό το λόγο. Για να φροντίσουμε οτιδήποτε σας χρειάζεται μέσα στην κουζίνα για να πετύχετε τις συνταγές να το βρίσκετε. Γιατί καλώς κακώς τώρα για να φτιάξουμε κοντοσούβλη χρειαζόμαστε βέργες. Βέργες σπίτι έχεις? Όχι. Λοιπόν, δες τώρα τι θα κάνουμε, φίλε μου. Το ερώτημα είναι πώς θα κάνω ένα κοντοσούβλι ενώ δεν έχω σούβλα μέσα στο φούρνο. Αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να παίρνουμε και να τα βάζουμε αραδιασμένα πάνω σε ένα ταψί. Αλλά δεν μας δίνει την αίσθηση ότι έχουμε σούβλα. Σωστά? Γι' αυτό το λόγο ο Άκης είναι εδώ και θα δώσει τη λύση. Λοιπόν, έτσι όπως είναι η γλυκοπατάτα, παίρνουμε και περνάμε τη μία σούβλα από εδώ και την άλλη σούβλα από εδώ. Εδώ και εδώ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τι έχουμε δημιουργήσει? Έχουμε δημιουργήσει μία βάση την πίσω που ουσιαστικά θα βάλουμε μέσα στο κοντοσούβλι. Θα πάρουμε τώρα τα μπουτάκια από το κοτόπουλο εδώ και θα αρχίσουμε να τα περνάμε μέσα στη σούβλα. Σε περίπτωση που γυρνάει κάποιο κομμάτι, έτσι όπως ακριβώς θα κάναμε σε ένα κοντοσούβλι, το γυρνάμε κι εμείς, κάνουμε μία ωραία σούβλα εδώ. Έτσι μας δίνει την αίσθηση του ρουστίκ, του ελληνικού, του χωριάτικου, αλλά η συνταγή είναι λίγο πιο ινδική. Είναι ταντούρι, έχει μέσα όλα αυτά τα μυρωδικά. Βέβαια, σε κάποιο άλλο επεισόδιο να δείξουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε και πιο ελληνικό με ρίγανη και λεμονάκι. Σωστά, φίλε σκηνοθέτη? Ε, καλά τα λέμε. Λοιπόν, περνάμε. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε την άλλη πατατούλα εδώ. Πώς να την περάσω? Την περάσουμε, είναι έτσι ομοιόμορφα. Από εδώ πάνω. Και όπως είναι το κοντοσούβλι μας, θα το βάλουμε πάνω στη σχάρα εδώ.
απλώνουμε και λίγο το κρέας, να το δώσουμε λίγο χώρο, λίγο αέρα, να ψηθεί σωστά, εδώ. Οπότε βγάζουμε λίγο την πατάτα προς τα έξω, λίγο ακόμα, εδώ, απλώστε το, τέλεια. Και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Άμα θέλετε να βάλετε λίγο έξτρα τσίλι από πάνω, αυτό που κόψαμε, μπορείτε. Εξαρτάται με το πόσο καυτερό θέλετε να είναι. Άμα δεν θέλετε να είναι καυτερό, μην βάζετε τσίλι. Βάλετε λίγο λιγότερο. Άμα θέλετε όμως να είναι καυτερό και να γίνει χαμός, να πάρετε και το γιαούρτι μετά στην άκρη και να αρχίσετε τις μπύρες και να γίνει χαμός, μπορείτε. Τώρα, μπαίνει στο φούρνο για μία μισή ώρα στους 180 βαθμούς. Σε μία μισή ωρίτσα θα γίνει λουκούμι, θα έχει γίνει σεξι, θα γίνει καταπληκτικό. Οπότε, θέλετε να το φάμε ζεστό ή κρύο? Ζεστό. Θα το φάμε ζεστό λοιπόν. Το ταντούρι είναι ένας ειδικός τρόπος μαγειρέματος για κρέας ή ψάρι, τα οποία μαρινάρονται σε ένα μείγμα από μπαχαρικά, μυρωδικά και γιαούρτι και ψήνονται στο ταντούρ, ένα είδος φούρνου από πυλό. Και το κοντοσούλι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Έτοιμο είναι, απλά πρέπει να ετοιμάσουμε μία σάλσα ουσιαστικά για να βάλουμε από πάνω. Η σάλσα θα είναι όσο πιο απλή γίνεται και όσο πιο νόστιμη και θέλουμε να είναι έτσι φρέσκα για να μας δώσει μία φρεσκάδα στο κοτόπουλο. Γι' αυτό το λόγο έχω τρία υλικά μπροστά μου. Φτάνουν αυτά, έτσι δεν είναι? Έχω ντοματούλα, οπότε θα κόψω ωραίες φέτες στην ντομάτα. Θέλω μαζί με το ζουμάκι την ντομάτα. Δεν θα τη στύψω. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Θα κόψω μικρό μικρό καρεδάκι. Μην παραλείψετε αυτό το βήμα που κάνω τώρα, γιατί αυτό πραγματικά θα απογειώσει το φαγητό σας. Όχι πως από μόνο το δεν είναι πεντανόστιμο, νομίζω ότι κοτόπουλο έτσι δεν έχετε ξαναδοκιμάσει, αλλά άμα κάνετε και αυτό το τελευταίο τρικάκι που σας δείχνω, όντως θα πείτε ότι αυτή η γεύση θα μου μείνει αξέχαστη. Λοιπόν, κόβουμε την ντομάτα μας, ωραία, ωραία, εδώ. Έχω κόριανδρο. Σε περίπτωση που δεν έχουμε κόριανδρο, τι βάζουμε? Ό,τι άλλα αρωματικά θέλουμε. Βασιλικό, δυόσμο, μαϊντανό, βάλτε ό,τι θέλετε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο κόριανδρος. Το έχω δηλώσει πολλές φορές, συνεχίζω να το δηλώνω. Είμαι φαν του κόριανδρου. Οπότε θέλω και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Εδώ. Και όλα αυτά θα ανακατέψουμε λίγο ελαιόλαδο. Εδώ. Αλάτι, πιπέρι. Και αλατάκι. Όλα. Όπολα, αυτό από μόνο του είναι πεντανόστιμο, σωστά? Ανακατέψτε τα όλα. Όλη αυτή η σαλτσούλα ουσιαστικά θα μας δώσει αυτή τη δροσιά που θέλουμε στο κοντοσούβλι μας. Αφήνω στην άκρη, εδώ. Και είστε έτοιμοι να βγάλουμε το κοντοσούβλι μας? Ναι! Μόνο ο Διονύσης είναι έτοιμος. Διονύση, μόνο εσύ θα φας κι εγώ. Εντάξει? Πώς σου φαίνεται? Τέλειο! Έβγαλε ο Μπελέση το γυαλί, έκανε έτσι. Λοιπόν, κύριε Μπελέση, καίει, καίει. Πώς το πιάσω, Παναγία μου? Το πιάσω έτσι. Εδώ. Yeah. Έχω λίγο γιαουρτάκι. Ουσιαστικά θα ρίξουμε λίγο λάδι. Εδώ. Και λίγη από την υπέροχη σάλτσα μας. Όλα. Εδώ να υπάρχει. Και φυσικά όλη αυτή την υπέροχη σάλτσα που έχουμε ετοιμάσει θα τη ρίξουμε παντού. Να μας δώσει αυτή τη φρεσκάδα. Φανταστικό. Έχει και τις πατάτες. Κοιτάξτε εδώ πόσο τρυφερό που γίνει το κρέας. Το βλέπετε? Πραγματικά πείτε μου σε ποιο τραπέζι θα βγάλετε αυτό εδώ το κοντοσούβλι και θα σας λατρέψουν όλοι. Για το κοτόπουλο ταντούρι στη σούβλα. Βάζουμε σε ένα μπολ το κοτόπουλο, ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι, το κύμινο, τον κουρκουμά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τις πιπεριές τσίλι, το σκόρδο, το ξύσμα από το λεμόνι, το τζίντζερ, τον κόλιανδρο, το χυμό από το λεμόνι, το γιαούρτι και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε το κοτόπουλο με διάφανη μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για 4 με 12 ώρες να μαριναριστεί. Κόβουμε τη γλυκοπατάτα κατά μήκος στη μέση. Καρφώνουμε τις δύο σούβλες στο ένα κομμάτι της γλυκοπατάτας. Στη συνέχεια, περνάμε τα φιλέτα από το κοτόπουλο και στις δύο σούβλες. Και στο τέλος, περνάμε το άλλο μισό κομμάτι της γλυκοπατάτας. Το βάζουμε σε ένα ταψί με σχάρα. Αν το θέλουμε πιο καυτερό, ρίχνουμε από πάνω λίγη ακόμα πιπεριά τσίλι και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μια μισή ώρα. Για τη σάλσα, κόβουμε την ντομάτα σε κυβάκια, ψιλοκόβουμε και προσθέτουμε τον κόλιανδρο και το πράσινο μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε το κοτόπουλο ταντούρι, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο στο γιαούρτι, προσθέτουμε λίγη από τη σάλσα και την υπόλοιπη τη βάζουμε πάνω από το κοτόπουλο. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να δοκιμάσουμε αυτό το υπέροχο
Κόντο σούβλι. Να σας πω όμως ότι αυτό είναι λίγο πιο, πιο οικογενειακό, πιο φιλικό γεύμα. Οπότε θα χρειαστώ τους φίλους μου να έρθουν δίπλα για να φάμε παρέα. Δεν μπορώ να το φάω μόνος μου. Διονύση, Μίτσο, Μπελές. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι. Οι επίσημοι δοκιμαστές, οι ναυαρχίδες του Kitchen Lab. Λοιπόν, και πάμε να δοκιμάσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βγάλουμε μία, δύο και πιρουνάκια. Μισό λεπτό. Τι εννοείς? Δεν ξέρω αυτό, τι κόλπο είναι αυτό. Ωραία. Πώς είναι, λίγο νωρίς. Τι νωρίς? Είναι λίγο νωρίς να φάμε. Είναι πολύ βαρύ. Δεν πειράζει, γιατί έχω εγώ το πιρούνι μου και θα φάω μόνος μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πηγαίνετε στις καμερές σας. Δεν ζηλεύετε τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τόσο τρυφερό το κρέας και είναι τόσο νόστιμο και είναι τόσο ωραίο. Εντάξει, θα βάλω και λίγο γιαουρτάκι. Συγγνώμη, γιαουρτάκι βάλατε. Βάλαμε. Πρέπει να βάλεις μαζί με τη σάλτσα εδώ, έτσι. Δημήτρη, πήγαινε στην κάμερα. Δημήτρη, πένε στην κάμερα, άντε. Πού είναι η κεντρική κάμερα, να πάω εγώ. Σταθήστε εδώ, παιδιά. Εντάξει. Να δουλέψει κάποιος εδώ πέρα.